ήθελα να είμαι λίγο όρθια για να ξανακάτσω. Ελά σε λίγο, Μύρο, ζά σε λίγο. Αφιερώνω σε ένα Δανέζι που το λατρεύει και ακούει συνέχεια όλο το άλμπουμ του Justin, το The 2020 Experience. Αναρωτιέμαι τι άλλο θα ετοιμάσει για αυτό το comeback του Justin Timberlake. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με τη μουσική και τα βίντεο κλιπ. Είμαι σίγουρη ότι και κάτι παράπλευρο θα γίνει, δεν ξέρω. Δεν έχω καλησπερίσει ακόμα και αυτό είναι γαϊδουριά. Γεια σας, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στα Homemade. Δημήτρη μου, έχεις αδυνατήσει, ε. Τι έχεις ταλαιπωρηθεί λιγάκι. Γιατί έχεις ταλαιπωρηθεί. Γιατί δεν τρως. Πάρε ένα φόνζι. Βρε αγόρι μου, τόσα τα έχω εδώ. Πας και τρως άλλες αειδίες. Να φας εδώ πάρα πολύ ωραία σνακ. Εντάξει, θα τον συμμαζέψω κι αυτόν. Θα τον βάλω στο σωστό το δρόμο. Μην σας απασχολεί. Έχουμε φόνζις. Τα λατρεύουμε τα φόνζις μας. Είναι τρεις διαφορετικές γεύσεις. Θέλω να ευστήσω την προσοχή όσο πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Δευτέρα που όλο και περισσότερο θα νηστεύετε. Το φιστίκι είναι νηστίσιμο. Μπορείτε να τρώτε φόνζι φιστίκι καθόλου τη διάρκεια της σάρκωσης αν νηστεύετε. Αν δεν νηστεύετε, που εγώ δεν νηστεύω, μπορείτε να τρώτε και τα πάπρικα και τα original που έχουν λίγο τρίνε. Τετάρτη σήμερα δεν είναι σε καμία προσοχή. Είναι Παρασκευή σήμερα. Βέβαια. Και δίνω διπλές προσκλήσεις για το Madwalk. Έχουμε μόνο καλά πράγματα για εσάς σήμερα εδώ. 5 διπλές προσκλήσεις. Πώς θα τις διεκδικήσουν, Twitter ή Mention. Mention. Είμαστε ζωντανά. Εσείς που είσαστε ήδη στο Twitter και μας ακολουθείτε, έχετε παρακολουθήσει πως έχω κάνει μια πολύ καυτή ερώτηση, πατάτα. Τι είναι ιδανικό να φοράς όταν έχεις να πας σε ένα πάρτι. Το concept party θα μας απασχολήσει πάρα πολύ σήμερα. Οπότε, μου απαντάτε σε αυτή την ερώτηση, βάζετε ένα hashtag MADWALK για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης για τις 5 διπλές προσκλήσεις αυτή την Τετάρτη στα Αθηνών Αρένα. Αν θέλετε, μπορείτε να είσαστε εκεί και μάλιστα να είσαστε δωρεάν εκεί. Εμείς σας το παρέχουμε αυτό. Οπότε, μου απαντάτε τι θα ήταν ιδανικό να φορέσει ένα party, ενδεχομένως και στο party του MADWALK, γιατί περί party πρόκειται όλη αυτή η ένωση της μουσικής με τη μόδα, οπότε μπορείτε να μου γράψετε και το outfit που θα φορέσετε στο MADWALK, γιατί όχι, hashtag MADWALK μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις. Μόνο για πάρτι μιλάμε σήμερα, έχουμε πάρτι και εκπληκτικό πάρτι από Playmen σήμερα, Liquid Parties, αν θέλετε είσαστε εκεί ήδη, αφού πρώτα έχετε δηλώσει τη συμμετοχή σας στο Facebook, στο official page των Fonzies, στο Facebook, Fonzies Greece, κάτσε να τσεκάρω εδώ. Αχ, πρέπει να μπω εδώ μια στιγμή για να σας δείξω τι ακριβώς μπορείτε να κάνετε όταν βρίσκεστε στη σελίδα των Fonzies και πώς ακριβώς μπορείτε να δηλώνετε τη συμμετοχή σας εκεί. Απλά κάνουμε αυτό που φυσιολογικά μας βγαίνει σαν κίνηση όταν τρώμε Fonzies. Γιατί η μισή απόλαυση είναι στο πόσο κρατσανιστά είναι και πόσο έντονη είναι η γεύση του. Η υπόλοιπη μισή είναι όταν γλύφεις αυτή την τέλεια πουδρίτσα που έχει μείνει τα Fonzies στα δάχτυλα. Είναι η υπόλοιπη μισή απόλαυση. Που κρύβεται στο γλύψιμο. Αυτό κάνετε τη φωτογραφία σας και μπαίνετε στην διαδικασία να διεκδικήσετε και για τα party των Playmen, τα Liquid Parties προσκλήσεις. Αφού λοιπόν μιλάμε για parties και αφού τα Fonzies είναι πολύ συνδυασμένα με τα parties, θα συζητήσουμε για parties και μόδα και θα τα βάλουμε όλα κάτω σήμερα και λίγο MADWALK και Fonzies και party και όλα μαζί, που τα Fonzies δεν είναι απλά μια μόδα που θα έρθει και θα περάσει, θα μείνουν αυτά. Αυτά είναι κλασική μόδα, δεν είναι... Αυτά τα ταγιέρ της Chanel, αν θέλετε να τα παραλληλήσουμε. Και θέλω οπωσδήποτε να σας ενημερώσω για πράγματα που γίνονται στον κόσμο της μόδας. Είναι πολύ σημαντικά και έχουν και την έννοια του πάρτι. Το μεγαλύτερο πάρτι που συμβαίνει στον κόσμο της μόδας, το πιο σπουδαίο και το πιο σημαντικό, είναι το Costume Institute Gala. Το Met Ball, το λεγόμενο. Όπου ball, όχι μπάλα, αλλά αυτό το ball. Η δεξίωση, αν θέλετε. Το πάρτι, πιο εύκολα. Γίνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα το Met Gala. Συχνά στο Fashion Music Project έχουμε εστιάσει στο κόκκινο χαλί του Met Gala, γιατί εκεί είναι η φαντασμαγορία ολόκληρη. Πάνε οι πιο γνωστοί άνθρωποι του Hollywood και φοράνε τις πιο ωραίες δημιουργίες των πιο ταλαντούχων σχεδιαστών μόδας. Και πάρα πολύ συχνά στο Met Gala υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Θυμάμαι ότι ήταν πολύ επιτυχημένο το Anglomania theme που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια. Είχε γίνει ένα πάρτι αφιερωμένο εξ ολοκλήρωση στον Alexander McQueen, γιατί στο συγκεκριμένο μουσείο, στο Costume Institute Museum, ήταν οι καλύτερες τιμές των διαφορετικών κολεξιών του Alexander McQueen μετά από το θάνατό του. Είχε γίνει αυτό, είχε γίνει για να τον τιμήσουν. Οπότε το θέμα του Met ήταν ο Alexander McQueen και είχαν πάει όλες σχεδόν ντυμένες με Alexander McQueen. Το σημαντικό είναι επίσης ότι πολύ συχνά συνοδεύονται οι κυρίες με τους σχεδιαστές που έχουν ετοιμάσει το ρούχο τους και
Και γίνεται συχνά αυτό το δίδυμο. Είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις, γιατί οι ξένοι σχεδιαστές μόδας έχουν πολλές μούσες. Για παράδειγμα, ο Jason Wu σχεδιάζει συνέχεια για την Diane Kruger. Κάτσε να σκεφτώ κι άλλα τέτοια δίδυμα. Ο Nicolas Cage του Οίκου Μπαλενσιάγκα σχεδιάζει συνέχεια για την Kristen Stewart. Υπάρχουν αυτά τα δίδυμα και μπορείς να τα δεις στο Met Gala και θα δούμε σε πάρα πολύ λίγη ώρα και καλές, πολύ καλές στιγμές από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία ανταγωνίζεται σε publicity το Vanity Fair Party που γίνεται μετά τα Oscar. Το Vanity Fair Party μετά τα Oscar έχει περισσότερους διάσημους, αλλά δεν δίνεται τόσο έμφαση στη μόδα. Για να δείτε τις καλύτερες στιγμές σε Red Carpet, πάντα θα κλικάρετε. Και πεθαίνει. Θα κλικάρετε Met Gala. Δεν αναπνέω συχνά πολύ καλά. Και αυτό είναι πρόβλημα, ειδικά όταν μιλάς τόσο πολύ. Οπότε θα τα τσεκάρουμε όλα αυτά λίγο καλύτερα. Παρέα με τα δικά σας tweets. Σας θυμίζω ότι κερδίζετε 5 διπλές προσκλήσεις αν βάλετε ένα hashtag Madwalk και μας πείτε τι θα ήταν ωραίο να φορέσει κάποιος σε ένα πάρτι. Και πάμε στο πρώτο μας break. Νομίζω. Δεν υπάρχει πλάνο έναρξης που να μην μασάω. Αυτό πιστεύω ότι έχει γίνει από τη στιγμή που πήγαν τα φόνη στη ζωή μου. Μασάω όλα τα πλάνα και προσπαθώ μετά σε όλη τη διάρκεια του on να ξεπεράσω το γεγονός ότι βασικά θέλω να φάω και να μην μιλάω. Αυτό προσπαθεί να γίνει. Masterchef, τι μου θύμισε τώρα. Ούτε στο Masterchef δεν έτρωγα τόσο, αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε εδώ τι έχω. Πού να το δείξω εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι έχω και το έχω για δύο, μέχρι να είναι 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς που αν δεν έχετε ακόμα πάρει την δική σας πρόσκληση για το Madwalk, μπορείτε να την κερδίσετε σήμερα κάνοντάς μας mention στο Twitter @homemademattv, βάζοντας ένα hashtag Madwalk, απαντώντας και στο καυτό ερώτημα πατάτα τι θα ήταν ιδανικό να φορέσει ένα party, γιατί σήμερα σκεφτόμαστε μόνο party και για party μιλάμε. Να σας πω ότι είναι προσκλήσεις για ανθρώπους για standing, που θα είμαστε όρθιοι και πρέπει να έρθετε να τις παραλάβετε από το κανάλι. Εντάξει, μόνο αυτοί οι δύο είναι οι περιορισμοί. Όλα τα άλλα τα κάνουμε εμείς. Αλλά πρέπει να έρθετε εδώ από την όμορφη, πανέμορφη Παλίνη για να τα διεκδικήσετε. Για πάμε στο Twitter να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί. Ο Γιάννης λέει: το αγαπημένο outfit είναι sportif αλλά και λίγο από glam. Για πάρτι πάντα μιλάμε. Η Κάτια λέει: ανοιχτό χρώμα τζιν μέχρι λίγο πριν τον αστράγαλο. Μια ψηλή πλατφόρμα, ένα απλό μπλουζάκι, χρωματιστό σακάκι, φάκελο μεγάλο. Κάτια μου αρέσει πάρα πολύ. Αν και δει την πρόσκληση του Madwalk, έτσι να μου έρθει ντυμένη. Η Unbroken Lovatic λέει: το απλό που είναι πάντα στη μόδα. Σκούρο τζιν μπλε μαύρο με ένα ωραίο t-shirt, ίσως κάποιο σακάκι και κοσμήματα. Ναι, τα κοσμήματα μπορούν να αναβαθμίσουν πάρα πολύ και το πιο απλό look. Το Ιριδάκι λέει: έχω μια πορεία τι ώρα θα είναι το Madwalk την Τετάρτη. Ανοίγουν οι πόρτες στις 7. Υποτίθεται ότι ξεκινάμε στις 9. Βάλτε 9.30 και είσαστε μέσα. Η Λέιλα αγαπάει την Αλέξα Τσάνγκ και έχει στείλει μια φωτογραφία, αλλά στη φωτογραφία που μας έστειλες δεν είναι η Αλέξα Τσάνγκ, είναι η Ολίβια Παλέρμο. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία που όντως είναι πάρα πολύ ωραίο look για πάρτι. Η Αρχοντούλα λέει: έπεσε στην περίπτωση, αύριο θα κάνω πάρτι. Α, όχι. Έστειλε και η Αλέξα Τσάνγκ και η Ολίβια Παλέρμο. Η Λέιλα έχει στείλει δύο φωτογραφίες, μην την κακολογώ. Η Αρχοντούλα λέει: έπεσε στην περίπτωση, αύριο θα κάνω πάρτι για τα γενέθλιά μου και λέω να βάλω τζιν με ένα t-shirt και all star. Πώς σου φαίνεται? Μου φαίνεται ακριβώς όπως θα έπρεπε, Αρχοντούλα, για το πάρτι σου, για να διασκεδάσεις και να χορέψεις και να τα περάσεις τέλεια. Η Mrs. Styles λέει: εγώ θα φορούσα ένα ωραίο σορτσάκι. Μ' αρέσουν πολύ τα σορτσάκια με μια φαρδιά μπλούζα και ωραίες γόβες. Σορτσάκι και γόβα. Τρελό. Η φίλη Αγγελάκη λέει: καλησπέρα, ναι, εδώ μόλις ξύπνησε ο Ανιψιός, Κωνσταντής και ήρθε παρέα να σε δούμε. Κοίτα, μωρέ, μας λέβουνε και πιο μικρά παιδάκια και τους παίρνουμε τα μυαλά. Αγγελάκη, φιλάκια. Η Εύα λέει: σίγουρα κάτι άνετο για να μπορείς να χορεύεις, αλλά ταυτόχρονα και κάτι όμορφο γιατί θα βγάλεις και φωτογραφίες. Ο Στέλιος λέει: γεια σου, Μερούλα, το ιδανικό για μένα είναι τζινάκι, μπλούζα και πουκάμισο το καλύτερο. Η Άντζελα λίγο άκυρο με το θέμα, αλλά γίνεται να κάνεις ένα πρόμο για τον νέο άλμπουμ τον Paramore. Κυκλοφόρησε την Τρίτη. Go buy it. Τι πρόμο να κάνω? Πηγαίνετε να αγοράσετε όλο το άλμπουμ τον Paramore. Τόσο ωραία ήταν η προηγούμενη δουλειά τους. Τι στο καλό. Αντίστοιχα, ωραία θα είναι και αυτή. Ακόμα και καλύτερη μπορεί να είναι γιατί ωρίμασαν. Η Στέλλα λέει: εξαρτάται το πάρτι, αλλά κάτι άνετο. Σίγουρα η Δουκέννη λέει: μέρη μου, ό,τι να είναι αρκεί να ρίξεις γκόμενο, γκόμενο. Τι. Ψάχνεσαι, Δουκέννη, τι γίνεται. Η Ελισάβετ λέει: μάλλον κάτι κάζου, αλλά το προηγούμενο επεισόδιο θα τα ανεβάσετε στο YouTube. Μισό λεπτό να κάνω λίγο την τζαγέρα. Βάζω το ένα χέρι στη μέση και το άλλο χέρι να δείχνει λίγο έτσι
Και λέω, λίγο single ladies, και λέω, θα το ανεβάσουμε το επόμενο επεισόδιο. Και το προηγούμενο και το παραπέμπτο. Κρυφάλι μαζί. Θα το ανεβάσουμε. Έτσι μου λένε από πάνω. Άμα δεν κάνεις όμως τζαγέρα, δεν περνάει το μήνυμα. Εγώ σας το λέω. Α! Ναι! Ακούστε με. Ήρθα και λίγο πιο πριν. Ξέρετε πόσο σας αγαπώ και πόσο θέλω η ζωή σας να είναι μόνο καλύτερη. Και προσπαθώ εδώ μέσα από αυτήν την εκπομπή να την κάνω καλύτερη, τη γεμίζω με πληροφορίες και άλλα τέτοια πράγματα. Σταματήστε να είστε καλοί με τους ανθρώπους που δεν σας δίνουν σημασία. Θα γκρινιάζετε μόνο μέχρι να καταφέρει αυτό που θέλετε. Γιατί οι άνθρωποι που γκρινιάζουν και διεκδικούν, αυτοί παίρνουν στο τέλος το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Και εσύ που είσαι καλοκάγαθο εκεί, κάθεσαι και λες, δεν πειράζει, ό,τι περισσεύσει, δώστε μου. Πακετώνεσαι συνέχεια. Με τι αφορμή το λέω, δεν μπορώ να σου πω. Πώς μου ήρθε τώρα εμένα αυτό. Μη με εξερεθίζεις. Να δούμε λίγο Met Gala. Τόση ώρα σας έλεγα για το Met Gala και δεν σας έχω δείξει μια εικόνα. Έχουμε εδώ 5 λεπτά από τη Vogue. Δεν θα τα δούμε και τα 5. Θα δούμε λίγο τι έγινε στο 2011 Met Gala. Αχ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, Τζίμι. Τζίμι. Τι έγινε, πέθανε. Τι έγινε. Hey, what the hell? Τι έχουμε, εντάξει, ρε παιδί μου, είναι και αυτά τα μαραφέτια του σατανά. Καμιά φορά δεν συνεργάζονται. Να, ας πούμε τώρα δεν έχει συνεργαστεί καθόλου. Κάτσε να γκρινιάξω λίγο και στο YouTube, μήπως διεκδικήσω αυτό που μου αξίζει. Μου τη πάει που έχει όλοι γυρίσατε και αρχίσατε τώρα το εσωτερικό. Γιατί το λες αυτό η Μέρη και τι σε έπιασε. Εντάξει. Έτσι είστε φιλαράκια εσείς. Εντάξει, δεν πειράζει. Έλα Jimmy Fallon, ένα να δούμε λίγο τι έγινε. Inside the Costume Institute Gala 2011. Savage Beauty, Alexander McQueen. Είναι το θέμα που σας έλεγα νωρίτερα. Γιατί έτσι λεγόταν και η έκθεση του Alexander McQueen, Savage Beauty. Stella McCartney, Madonna. Αχ, ήταν τόσο ωραία αυτό που φορούσε η Εύα Μέντες και νομίζω ήταν Stella McCartney. Αγαπώ τη Σοφία Βεργκάρα όσο λίγες. What are your expectations? Well, I'll tell you what, from the red carpet standpoint, simply amazing. Όμορφοι άνθρωποι, σας λέω το red carpet του Met Gala, δεν παίζει. Να, ας πούμε, η Ρενέ Ζελβέγκερ φοράει συνέχεια. It was very good. I'm just excited to be here. I was extremely nervous at first, but, you know, you get used to it. Yeah, I mean, enjoying all the beautiful gowns and dresses. 2 years ago, I came with Team Vogue. Μέχρι το τέλος του βίντεο θα το δείξω. Έλα ρε Emma Stone τρέλα, σ' αγαπώ. Don't touch the art. Don't touch the art. Don't take the art home. Don't take the people home. Φωνάει το μυαλό μου. Τι φοράει συνέχεια. What better subject is there? What are you feeling tonight? Actually feels very celebratory. Buoyed by recent events concerning Sarah Burton. It's given the night not just reflection, but some sense of comfort and excitement about the future. What are you wearing? It's beautiful. I'm wearing McQueen's ceremony. Βέβαια και φοράει McQueen. Ήταν μία από τις μούσες του, η Naomi Campbell. Βέβαια είχε φορέσει αυτήν την ιδέα στο κεφάλι και μου το είχε χαλάσει όλα, τέλος πάντων. I first met him here at the Met when I was 17 years old as an Zach Posen. Είναι Zach Posen με την Κριστίνα Ρίτσι. Καταπληκτικό. Do you know the designer McQueen? Παιδιά, σας λέω, γίνεται χαμός και έχω και 2012, αν θέλετε να τσεκάρουμε, και ακόμα δεν έχω θυμηθεί τι στο καλό φοράει η Ρενέ Ζελβέγκερ συνήθως. Α, θα δούμε τον Bruno Mars από το 2012 Met Gala, γιατί έκανε ένα performance εκεί. Καλά, Bruno Mars, πεθαίνω. Θα πάρω να τον δω ζωντανά του Σεπτέμβρη και μετά θα σας έρθω εδώ με το full reportage. Όντως, το Βερολίνο! Το έχω κλείσει από τώρα για να είναι φθηνά τα αεροπορικά εισιτήρια. 6 μήνες πριν, τελείω. Καλά, αυτό δεν είναι ο Bruno Mars, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Κοίτα εδώ πάλι τουαλέτες. Αυτά, Diane Kruger, Ashley Green. Μπορεί πάρω ένας άνθρωπος να κάνει Google search Renée Zellweger dress και να μου πείτε ποια σχεδιάστρια βγαίνει. Θα πεθάνω. Θα χάσω τα μυαλά μου. Jessica Alba, γιατί είναι τόσο όμορφη. Έλα ρε, moves like Jagger. Το ζευγάρι.
Και τώρα θα βγει ο Bruno Mars. Μετά από αυτό. Όχι! δεν βρίζω γενικά. Απλά μου πάνε Emilio Pucci και δεν είναι αυτός, αυτή η διάστρια. Καρολίνα Χερέρα! Ευχαριστώ, Παναγία μου, να είστε καλά. Ουφ, θεόσταλτη ήταν αυτή η Καρολίνα Χερέρα. Φοράει συνέχεια, Ρένε Ζελβέγγερ. Πώς φοράει, και αρχίζω τώρα καινούριο. Πώς φοράει συνέχεια η Γκουίνεθ Πάλτροου και πεθαίνω. Όχι, Στέλλα Μακάρτνι. Αυτό είναι ένα άλλο μάτσο. Να το σου, Μπρούνο. Νο, μαλλιά. Πιστεύω θα είχε πολύ πλάκα να πας στο συγκεκριμένο πάρτι. Έτσι λίγο να κάνεις κοζερί που είναι εκεί δίπλα ο ένας και ο άλλος. Diane von Falsterbike. Τέτοια πράγματα. Κοίτα, όταν χορεύουν όλοι μαζί της μπάντας του Μπρούνο, εγώ εκεί τότε θα πατήσω τα κλάματα, να ξέρετε. Γιατί πιστεύω ότι μπορώ να τα πατήσω. Tom Ford, τι ωραίος. Να πάμε σε break, ναι, να πάμε σε break. Εδώ είδαμε και μερικές από τις δημιουργίες του Alexander McQueen από την Savage Beauty συλλογή του και έκθεσή του. Και ήταν τόσο πάρα πολύ ωραία, γιατί έπρεπε να αυτοκτονήσει ο Alexander McQueen. Τέλος πάντων. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Εντάξει, κανονίσαμε. Ωραία, τέλεια. Μιλάμε για πάρτι και για μόδα. Μιλήσαμε για το ultimate party μόδας, που δεν είναι άλλο από το Met Gala. Γίνεται μια φορά το χρόνο, μαζεύει όλο τον καλό τον κόσμο. Χαμός, 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 χαμός. Κληρώνουν 5 διπλές προσκλήσεις για Mad Walk by Coca-Cola Light την Τετάρτη 17 Απριλίου. Θα είμαστε όλοι εκεί στα Αθηνών Αρένα και μπορείτε να είσαστε και εσείς. Είναι standing εισιτήρια και πρέπει να έρθετε να τα παραλάβετε από εδώ. Η Ασημένια λέει, αναλόγως τι πάρτι θα είναι αυτό, αν είναι μιας φίλης σου, σταράκια, ένα jean και ένα sexy t-shirt και μια χαρά θα είσαι, γιατί σας έχω ρωτήσει τι πρέπει να φοράει ιδανικά κάποιος ένα πάρτι. Το Ιδάκι λέει, λατρεύει τη μόδα. Στέλλα λέει, έλα ρε Μέρη, αγαπάμε Bruno Mars και εγώ. Το Αγγελάκι λέει, jean, βασικά σκισμένο jean, λατρεύω τα jean, καταλάβαμε. Ο Στέλιος λέει, με τρελαίνει όταν η Μέρη παίρνει σοβαρό ύφος. Πολύ τέλεια, Mad Walk. Πήρα εγώ ποτέ σοβαρό ύφος. Πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ. Ο Μιτσάκος πήγε να με σώσει από την τρέλα και μου έστειλε ότι είναι Καρολίνα Χερέρα, η σχεδιάστρια που σχεδιάζει πάντα για την Ρενέ Ζελβέγγερ, που δεν έλεγα να το καταλάβω. Αλλά με σώσανε και οι άνθρωποι εδώ που έχουμε από πάνω. Η Mrs. Styles λέει: ξέρω, είναι τρελό outfit, αλλά είναι απλό και ωραίο. Ποιο παιδάκι μου είναι τρελό outfit, ποιο. Με τα σορτσάκι, όχι, μια χαρά. Η Λίλα λέει: μαύρο καλσόν με κοντό τζιν, με μποτάκι και μια πλεκτή μπλούζα. Μ' αρέσει γιατί έχετε και αρκετές λεπτομέρειες, σημαντικές λεπτομέρειες αυτά που μου λέτε. Ο Νίκος λέει: κάτι casual, αλλά και έντονο, για να ξεχωρίζω. Σωστά το έχει σκεφτεί και εσύ, γιατί πρέπει κιόλα να ξεχωρίσουμε κάπως. Η Λίτσα λέει: βάλτε ελευθερία, ελευθερίου επιτέλους, περιμένουμε. Επιτέλους, το λέει, επιτέλους. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε ότι όσοι κερδίσετε προσκλήσεις θα σας κάνω εγώ mention. Όχι εγώ, το έχω made. Εγώ δηλαδή. Θα σας κάνω mention για να σας πω ότι κερδίσατε. Έτσι θα το κάνουμε, Δημητρό μου. Θα κάνουμε την κλήρωση και θα σας κάνουμε mention πίσω. Να δούμε λίγο και για το Vanity Fair Oscar After Party που και αυτό έχει πάρα πολύ μόδα. Δεν είναι party που είναι βασικά based στη μόδα, αλλά έχει πάρα πολύ μόδα και είναι τεράστιο. Έχει να κάνει. Το Victoria's Secret θα ήθελες. Έχεις δίκιο. Μίλησαμε για το Vanity Fair. Τα έχουμε δει και άλλες φορές. Αλλά το Victoria's Secret Fashion Show είναι ουσιαστικά σαν πάρτι. Και ας δούμε λίγο από αυτό. Μιράντα και... είναι ένα τεράστιο πάρτι εσωρούχων και αγγελακίων. Αγγέλων, καλύτερα. Το show της Victoria's Secret. And sexy and fun. She's just sitting on a chair, holding a football and playing with it and staring at you with these eyes. She's giving you that Adriana Lima look like I'm so hot. More people were interested in that commercial than actually the game. That's the power that Adriana has. Και τώρα όλες μιλούσαν για την Adriana Lima και για το γεγονός ότι η Adriana Lima μπορεί απλά να κάθεται και να σε κοιτάει με τα μάτια της και εσύ να πεθαίνεις. Γιατί αυτή είναι η δύναμη. Και ισχύει. Το ξέρετε ότι η Adriana Lima κάνει άπειρες ώρες kickboxing. Δηλαδή μπορεί να σε σπάσει και στο ξύλο. Θα σε έχει πνοτήσει πρώτα με το πράσινο μάτι και μετά...
Μπουνιάκι Μπουανάι. That's my hometown. The whole thing was really awesome. Pride was wonderful. The city was so beautiful. It was very dreamlike. Δεν μιλάει λίγο σαν Ρώσο. Κατάσκοπο. So old, like all marble arches, and there's rose petals all over the floor. It was such a fantasy, and it's so sexy. Bob Dylan in Venice. It was unbelievable. Unbelievable. Είναι σαν Σβαρτζενέγκερ. Εντάξει, θα τη έβρισκα ένα κακό. Είμαι κορίτσι. Εννοείται ότι θα προσπαθήσω να βρω μισό κακό στην Αντριάννα Λίμα για να μπορέσω να συνεχίσω τη ζωή μου μετά και να έχω μια, ξέρεις, μια κατάσταση. Το ετήσιο πάρτι του Elton John, λέει ο Μιτσάκος. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι μετά τα Όσκαρ και είναι το Vanity Fair και το πάρτι του Elton John. Αυτά που προσελκύουν το μεγαλύτερο κοινό και τους πιο διάσημους. Αλλά δεν έχει τόσο πάρα πολύ μόδα αυτό. Ενώ το Vanity Fair έχει και το Red Carpet του. Γίνεται μια κατάσταση. Ήθελα να σας μιλήσω και για τα Swap Not Shop Parties, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για τα Swap Not Shop Parties και θα σου πω κάτι, Δημήτρη μου. Να φανάξουμε και τη Θάλια, τη Γελαδάκη. Γιατί τα άλλα τρία κορίτσια ξεκίνησαν τα Swap Not Shop στην Ελλάδα. Ήταν η Σάντρα Οντέτ Κυπριωτάκη, η. Τι θα γίνει με τα ονόματα σήμερα. Η Μιλιαρέση, η Βιβιάνα Μιλιαρέση, ευχαριστώ, και η Θάλια Αγγελαδάκη. Και, θα έχουμε, και λείπουν στα Λονδίνα τα, η Σάντρα και η Βιβιάνα, οπότε θα έχουμε εδώ τη Θάλια που είναι και blogger και θα μας τα πει για τα Swap Not Shop κανονικά και με το όνομα να τα μάθουμε όλα. Καλή επιτυχία σε εσάς που συμμετείχατε για τις προσκλήσεις, θα σας κάνω mention σε καμιά ωρίτσα για να ξέρετε ποιες κερδίσατε και ποιοι. Να περάσετε πολύ όμορφο το Σαββατοκύριακό σας. Όσοι είστε τυχεροί και βρεθείτε στα Liquid Parties by Fonzies με τους Playmen στα Dex, θα περάσετε τέλεια. Οι υπόλοιποι που δεν θα τα έχετε καταφέρει, μην ανησυχείτε, έχουμε ακόμα άλλα 9 parties εκτός από το σημερινό και 4 διαφορετικές πόλεις. Κάποια από αυτές μπορεί να είναι πολύ κοντά σας. Σας ευχαριστούμε, σας φιλούμε. Θα φάμε την ισχύα μου πια τώρα, γιατί έχω όλο αυτό το άγχος κάθε φορά που βγαίνω στον αέρα να μην φαίνεται ότι τρώω φόνους. Αφού θα το φάω, τι θα γίνει. Φιλάκια, τα λέμε τη Δευτέρα στις 4.